Καπνίζει ακόμη ο Εύρο, με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη, 19 νεκρού, με ένα εκατομμύριο καμένα στρέμματα. Στη Θεσσαλία, ολόκληρα χωριά πνίγηκαν. 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του. Πολλοί αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι, χωρί νερό, χωρί ρεύμα, χωρί φαγητό, εκτεθειμένοι στι μολύνσει, εγκαταλελειμμένοι πραγματικά από το αστικό κράτο. Στο πλάι του εξ αρχή, εργατικά σωματεία, μαζικοί φορεί, κάνοντα πράξη το σύνθημα Μόνο ο λαό μπορεί να σώσει το λαό. Δεν κρύβονται οι εγκληματικέ ευθύνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση των αστικών κυβερνήσεων πίσω από τη λεγόμενη κλιματική κρίση. Διότι σήμερα υπάρχουν τα μέσα ώστε τέτοια φαινόμενα να μην μετατρέπονται σε τραγωδίε. Η υλοποίησή του όμω προσκρούει στην ευρωενωσιακή στρατηγική του κόστου-οφέλου που υλοποιούν οι ελληνικέ κυβερνήσει. Στι ενωσιακέ οδηγίε που συστήνουν να μην είναι υπερβολικό το κόστο των αντιπλημμυρικών έργων με κριτήριο οι οικονομικά αποδοτικότερε περιοχέ να διασωθούν. Σήμερα η πάλι που γίνεται είναι συγκεκριμένη για να απεγκλωβιστούν άμεσα οι κάτοικοι των πλησμυρισμένων περιοχών, για να υλοποιηθούν όλα τα μέσα προστασία με ευθύνη του κράτου, να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν πλήρω οι υπηρεσίε πολιτική προστασία, η πυροσβεστική, τα δασαρχεία, για να αποζημιωθούν στο 100% όλοι οι πληγέντε, αξιοποιώντα όλα τα διαθέσιμα ευρωενωσιακά κονδύλια.